Και είμαστε έτοιμοι να συνομιλήσουμε τώρα με τον σημερινό μας φιλοξενούμενο, τον κύριο Μάριο Κουλούμα, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου. Κύριε Κουλούμα, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και σε όσους μας παρακολουθούν. Να κάνουμε αρχή, κύριε Κουλούμα, με το θέμα των εμβολιασμών, καθώς είναι το πιο σημαντικό θέμα έτσι, των ημερών και συγκεκριμένα με τον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων, των ατόμων υψηλού κινδύνου. Αντιλαμβανόμαστε ότι ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ασθενών συμμετέχετε σε όλη την διαδικασία διευθέτησης της προσπάθειας για τους εμβολιασμούς. Να μας δώσετε λίγο την εικόνα για το πώς πάνε τα πράγματα. Ναι, να πούμε ότι συμμετέχουμε στην Ad Hoc Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί από τον Υπουργό Υγείας, έτσι ώστε να σχεδιαστεί ο εμβολιασμός των ευάλωτων ομάδων. Κατά την άποψη δική μας, γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, έτσι ώστε να εμβολιαστούν το ταχύτερο δυνατό όλοι όσοι ανήκουν σε αυτές τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Βέβαια, ξεκίνησε μια διαδικασία και έχουν εμβολιαστεί ήδη περίπου 1.800 άτομα, όπου εκεί με τηλεφωνικές κλήσεις και ραντεβού υπήρχε η δυνατότητα εμβολιασμού αυτών των ευπαθών ομάδων μόνο με το AstraZeneca. Ναι. Όμως λόγω του ότι είχε τεθεί το αίτημα από τους ασθενείς ότι θα έπρεπε να υπήρχε επιλογή βάσει διαθεσιμότητας των εμβολίων, έχει συμφωνήσει αυτή η Επιτροπή, έχει κάνει αποδεκτόν το αίτημα αυτό και γι' αυτό υπήρχε ανάγκη όπως δημιουργηθεί μια πλατφόρμα όπως αυτή η οποία υπάρχει για τις ηλικιακές ομάδες, όπου θα μπαίνουν οι ευπαθείς ομάδες, οι ασθενείς και να προγραμματίζουν το ραντεβού από μόνοι τους και να επιλέγουν και το εμβόλιο βάσει της διαθεσιμότητας που υπάρχει. Άρα έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και έχει χτιστεί η πλατφόρμα αυτή. Κανονικά θα είναι και σήμερα για τους πρώτους ασθενείς, όμως λόγω κάποιων τεχνικών προβλημάτων έχει αναπτυχθεί και θα αρχίσει και θα ανοίξει η πλατφόρμα για τους πρώτους ασθενείς την Δευτέρα. Και οι πρώτοι ασθενείς οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα να προγραμματίσουν το ραντεβού τους στην πλατφόρμα αυτή είναι τα άτομα που πάσχουν από ζαχαρώδη διαβήτη και συγκεκριμένα δύο κατηγορίες. Η κατηγορία όπου οι διαβητικοί παίρνουν θεραπεία ινσουλίνη και οι διαβητικοί που έχουν βλάβη ενός οργάνου. Και επίσης μαζί με τους διαβητικούς θα είναι στην ομάδα αυτή και τα άτομα που με παχυσαρκία. Και είναι περίπου 19.000. Άρα την Δευτέρα ανοίγει η πύλη για δύο μέρες για αυτούς τους ασθενείς, 19.000 ραντεβού, τα οποία θα πρέπει να διευθετηθούν έτσι ώστε να προχωρήσει ο εμβολιασμός αυτής της μεγάλης ομάδας. Από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες άλλες ομάδες, όπως είναι τα άτομα που παίρνουν βιολογικούς παράγοντες, πνευμονοπαθείς, καρδιοπαθείς, καρκινοπαθείς, μεταμοσχευμένοι κ.ο.κ. Μας δώσατε έτσι εν συντομία την εικόνα, κύριε Κουλούμα, έγινε μεγάλη προσπάθεια το προηγούμενο διάστημα για να εντοπιστούν τα άτομα υψηλού κινδύνου. Δεν ήταν καταχωρημένα αυτά τα άτομα ανάλογα και με την πάθησή τους? Όχι, δυστυχώς. Είναι ένα διαχρονικό κενό, ένα διαχρονικό έλλειμμα του τομέα της υγείας, το οποίο εμείς σε δεκαετίες φωνάζαμε ότι έπρεπε να δημιουργηθούν αρχεία χρόνια πασχών. Δυστυχώς, όπως και σε πολλά άλλα θέματα στον τομέα της υγείας, είμαστε πολύ πίσω από αυτά τα οποία συμβαίνουν σε άλλες σύγχρονες κοινωνίες και κράτη. Δεν υπάρχουν αρχεία χρόνιων πασχόντων και έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με τη συμμετοχή πάρα πολλών και ανθρώπων και φορέων, όπως είναι ο ΚΙΠΗ, όπως είναι ο ΑΗ, όπως είναι ο ΠΙΣ, επιστημονικές εταιρείες, οι γιατροί, έτσι ώστε να μπορέσουμε σε έναν χρόνο πραγματικά ρεκόρ να εντοπίσουμε αυτούς τους ασθενείς και πλέον να έχουμε καταλόγους με όλους αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι ανήκουν σε αυτές τις ομάδες. Από την εμπειρία σας και όλη την επαφή που έχετε με τους ασθενείς, θέλω να μου πείτε πώς βλέπουν το θέμα των εμβολιασμών, αν έχουν κάποια ανησυχία, αν εκφράζουν κάποια ανησυχία. Κοιτάξτε, η μόνη ανησυχία που εκφράζεται από τους ασθενείς είναι η επιλογή εμβολίου και συγκεκριμένα μιας τεχνολογίας. Επειδή υπήρχε μεγάλη ψιθυρολογία, έχουν υποθεί πάρα πολλά και γίνεται μεγάλη συζήτηση γύρω από τις τεχνολογίες των εμβολίων, γι' αυτό αρκετοί ασθενείς που ίσως δεν έχουν
την σωστή ενημέρωση. Και υπάρχουν και διάφορα πώς τα οποία γίνονται στο κοινωνικά δίκτυα και ο καθένας μπορεί να λέει και ό,τι θέλει. Υπάρχει αυτή η ανησυχία και η επιλογή από ασθενείς μιας ακριβής τεχνολογίας. Εμείς ως Ομοσπονδία των Ασθενών, αυτό το οποίο τονίζουμε είναι ότι έχουμε εμπιστοσύνη στον αρμόδιο οργανισμό φαρμάκων της Ευρώπης, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους οργανισμούς του κόσμου για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας όχι μόνο των εμβολίων αλλά και των φαρμάκων. Και γι' αυτό είμαστε τυχεροί ως μικρή χώρα που είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος αυτού του οργανισμού. Και έχουμε εμπιστοσύνη στις αποφάσεις τους, στις νομοθετήσεις τους. Και αυτό το οποίο λέμε προς όλους και είναι ένα μήνυμα με σαφή στόχευση ότι θα πρέπει να εμβολιαστούν και αυτό θα μας σώσει όλους και τη ζωή μας αλλά και θα μας επιτρέψει να έρθουμε ξανά στην κανονικότητα. Αν θα περιμένουμε το επιθυμητό εμβόλιο ή αυτό το οποίο έχουμε εντύπωση ότι είναι το καλύτερο, ίσως να θέσουμε τη ζωή μας σε τρομερό κίνδυνο. Όλα τα εμβόλια είναι εξίσου αποτελεσματικά, εξίσου ασφαλή, αυτό αποδεικνύεται μέσα από μελέτες και γι' αυτό θα πρέπει το κυριότερο και το πρώτιστο οι ασθενείς μας να κλείσουν ραντεβού τους με τα διαθέσιμα εμβόλια έτσι ώστε να προστατεύσουν τη ζωή τους. Κατανοητό. Κύριε Κουλούμα, τις προηγούμενες ημέρες είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για το γεγονός ότι δεν είχε εμβολιαστεί ακόμα ικανοποιητικό ποσοστό γιατρών και νοσηλευτών. Ένα σχόλιο θέλω από εσάς. Ναι, είναι κάτι το οποίο πραγματικά το έχουμε ακούσει με μεγάλη λύπη. Βέβαια, εμείς το έχουμε αναδείξει και παλαιότερα, διότι είχαμε πληροφορίες ότι στο νοσοκομείο αναφοράς, και αυτό είναι ακόμη χειρότερο, όπου εκεί νοσηλεύονται μόνο COVID-19. Δυστυχώς ένας στους τέσσερις έχει εμβολιαστεί. Το είχαμε αναδείξει εμείς πριν 2-3 εβδομάδες και είχαμε πει ότι και το μήνυμα το οποίο δίνεται στους πολίτες αλλά και γενικότερα όσον αφορά την προστασία του συστήματος υγείας και των επαγγελματιών οι οποίοι αγωνίζονται στην πρώτη γραμμή έπρεπε να ήταν πρωτεύων ο εμβολιασμός αυτών των ομάδων. Έχουμε πει ότι ο ΚΙΠΗ θα έπρεπε να είχε κάνει ένα σχέδιο δράσης και ένα πλάνο έτσι ώστε να εθαρρύνει και να δώσει και κίνητρα έτσι ώστε οι επαγγελματίες υγείας να εμβολιαστούν. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν έχει γίνει σωστή προεργασία, ένα σωστό πλάνο, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα οποία είναι γνωστά πλέον, ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός επαγγελματιών υγείας δεν έχουν εμβολιαστεί. Θα πρέπει άμεσα ο ΚΙΠΗ να σχεδιάσει, να ενημερώσει, να εθαρρύνει, έτσι ώστε να εμβολιαστούν όσο περισσότερο γίνεται οι επαγγελματίες υγείας. Κύριε Κουλούμα, το τελευταίο έτος με την πανδημία του κορονοϊού, όλο το βάρος του συστήματος υγείας έχει πέσει στο θέμα του κορονοϊού και στους ασθενείς που νοσούν από κορονοϊό και έχουν παγώσει και χειρουργικές επεμβάσεις τόσο στα ιδιωτικά όσο και στα δημόσια νοσοκομεία. Πώς είναι η κατάσταση με τις λίστες αναμονής? Σίγουρα θα δημιουργηθούν λίστες αναμονής, αλλά πέρα από αυτό, το χειρότερο κύσορος, κάτι το οποίο θα έχει τρομερή επίπτωση στους ασθενείς, είναι ότι δυστυχώς και ήταν αναγκαίο το μέτρο της αναστολής των χειρουργικών επεμβάσεων σε ψυχρά περιστατικά. Θα έχει επιπτώσει, διότι κανείς δεν γνωρίζει επακριβώς αν κάποιο περιστατικό θεωρείται ψυχρό ή επίγον. Είναι μια διαχωριστή γραμμή, η οποία δεν είναι και πολύ εμφανή. Άρα ναι, θα υπάρξουν επιπτώσεις στην υγεία συμπολιτών μας και κυρίως χρόνων πασχόντων, οι οποίοι χρειάζονται υπηρεσίες υγείας πέραν από το COVID-19 και υπάρχει ναι, πρόβλημα στην πρόσβαση, υπάρχουν εμπόδια λόγω της πίεσης που δέχεται το σύστημα της υγείας μας. Και μάλιστα έχουμε εμείς πληροφορίες και από ασθενείς και από πολλούς οι οποίοι μας παίρνουν τηλέφωνο ή στέλνουν μηνύματα ότι πολλές φορές έχουν προβλήματα υγείας αλλά δεν προσέρχονται στους γιατρούς, δεν προσέρχονται για εξετάσεις λόγω του φόβου ή λόγω των εμποδίων που υπάρχουν στην πρόσβαση περί υγείας και φοβούμαστε πάρα πολύ ότι στο μέλλον θα έχουμε ίσως χωρίς διάγνωση σοβαρές παθήσεις όπως αντιλαμβάνεστε κυρίως σε παθήσεις όπως είναι ο καρκίνος και άλλες όπου η έγκαιρη διάγνωση είναι το πρωτεύον και το πολύ σημαντικό για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των ασθενειών. Δυστυχώς θα έχουμε τρομερές επιπτώσεις.
Η πανδημία, είπαμε, έβαλε έτσι φρένο σε όσα γίνονται στο σύστημα υγείας και στις χειρουργικές επεμβάσεις. Τώρα, όσον αφορά το ΓΕΣΥ, μειώθηκε ο χρόνος αναμονής που ίσως να έφτανε και τα 1-2 χρόνια όσον αφορά τις χειρουργικές επεμβάσεις. Αν εξαιρέσουμε αυτό που συμβαίνει τώρα, που έχουν παγώσει σχεδόν τα πάντα. Βεβαίως. Έχει τερματίσει αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση των λίστων αναμονής 1, 2 και 3 χρόνια. Και για εξετάσεις διαγνωστικές, αλλά και για χειρουργικές επεμβάσεις. Βέβαια, συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε προβλήματα για εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις. Όπως συγκεκριμένα τα προβλήματα? Όπως καρκίνο. Αντιλαμβάνεστε ότι οι εξειδικευμένοι γιατροί είναι λίγοι. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα ίσως χειρουργεία, δεν υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες, με αποτέλεσμα εκεί να υπάρχει κάποια δυσκολία. Άρα σε κάποιες ειδικότητες, οι οποίες είναι και πιο σπάνιες, είναι και πιο εξειδικευμένες, ίσως να δημιουργούνται κάποια προβλήματα, τα οποία πρέπει να λύσουμε. Άρα το ΓΕΣΥ έχει λύσει ένα πελώριο πρόβλημα το οποίο υπήρχε στο προηγούμενο σύστημα, όμως συνεχίζουν να υπάρχουν κάποια προβλήματα, όπως και να συνεχίζουν συνεχότερα μέσα στο Γενικό Σύστημα Υγείας να παρουσιάζονται προβλήματα, τα οποία πρέπει να εξευρεθεί ο καταλληλότερος τρόπος, έτσι ώστε να επιληθούν και αυτά. Το πιο επίγον που χρειάζεται βελτίωση, κατά την άποψή σας, κύριε Κουλούμα, ποιο είναι? Η ποιότητα και η εξειδίκευση. Είναι δύο πολύ σημαντικά θέματα, τα οποία δυστυχώς δεν υπήρχε και ο χρόνος, αλλά και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων, έτσι ώστε να προωθηθούν αυτά τα δύο πολύ σημαντικά για μας θέματα. Άρα αυτό το οποίο εμείς αναδεικνύουμε σήμερα και συνεχώς πιέζουμε και έχουν πάρθει αποφάσεις που καταρρεύσουν είναι αυτή, είναι η ποιότητα των υπηρεσιών της υγείας που παρέχονται μέσα από το Γενικό Σύστημα Υγείας και η εξειδίκευση. Κάτι το οποίο δυστυχώς στην Κύπρο συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα λόγω του ότι οι νομοθεσίες μας δεν προνοούν την εξειδίκευση, έχουν κενά και θα πρέπει να ξεχρονιστούν. Και λίγο πριν σας αποδεσμεύσω, κύριε Κουλούμα, ένα μήνυμα θέλω από εσάς προς τους πολίτες, προς τους ασθενείς. Κοιτάξτε, εγώ θα δώσω ένα μήνυμα επίκαιρο, διότι αυτό μας απασχολεί σήμερα, είναι να σώσουμε τις ζωές, αλλά και να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Άρα, το κυριότερο μήνυμα από εμάς είναι ότι οι συμπολίτες μας θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τα προστατευτικά μέτρα τα οποία εξαγγέλλαμε η κυβέρνηση, διότι η δική τους συμπεριφορά έχει επίπτωση πάνω σε εμάς, τους χρόνους πάσχοντες που έχουμε ανάγκη από τις υπηρεσίες υγείας, που έχουμε ανάγκη από ένα σωστό σύστημα υγείας, το οποίο να αποσυμφορηθεί από το COVID-19. Και επίσης προς τους συνασθενείς μου, ότι θα πρέπει να εμβολιαστούν το ταχύτερο δυνατό, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τις ζωές μας, αλλά και να μην επιβαρύνουμε το σύστημα της υγείας με την νοσηλεία που πιθανόν και θα τύχουμε εάν νοσήσουμε με COVID. Κύριε Κουλούμα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτησή μας, για τη σημερινή παρουσία σας εδώ κοντά μας στην Offside On Air. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.